Από τις 19 του μηνός λοιπόν. Εδώ το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 10839. Είχαμε ετοιμάσει ένα έγγραφο που στείλαμε έτσι με τον τρόπο που πρέπει να σταλεί βέβαια από τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Το τι είναι η κατάσταση σε ολόκληρο το Βόρειο Αιγαίο και βεβαίως και τη Χίου. Και φαίνεται πολύ ξεκάθαρα πόσοι εξετάσεις υπάρχουν και πόσοι κατεβαίνουν στις εξετάσεις, που σημαίνει μηδέν στοιχείο. Έτσι, το έχει πάρει το Βόρειο. Στις 25 του μηνός, τη Δευτέρα δηλαδή, όπως υποσχέθηκα, έστειλα δεύτερο έγγραφο στο Υπουργείο. Με αριθμό πρωτοκόλλου είναι το πρωτοκολλημένο και με την υπογραφή μου, στο οποίο του λέω στο Υπουργείο ότι σας στείλαμε σε συνέχεια του προηγούμενου εγγράφου από 19 του μηνός, σας στέλνουμε ξανά και σας πιέσουμε και σας λέμε ότι στοιχείο και οι 7 εξεταστές έχουν παραιτηθεί, και έστειλε και τα ανάλογα έγγραφα βέβαια, το παραιτήσω, και στη Λίμνο έχουν παραιτηθεί. Επομένως, στείλτε μας εξεταστές. Τίποτα παραπάνω δεν μπορώ να κάνω. Προχθές όλοι, περασμένη Παρασκευή συγκεκριμένα, φώναζαν γιατί δεν έστειλες τις παραιτήσεις από τις 11 του Γενάρη που τις είχες. Ενώ συνένεσαν και στις 7 του Φλεβάρη να πάμε σε αυτή τη διαδικασία. Με αυτή την έννοια λοιπόν, και να κλείσω με τούτο, αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα δεν λύνεται. Θα σας πω και ένα τελευταίο. Θεωρώ ότι αυτή η κόντρα που έχει δημιουργηθεί στοιχείο ειδικά μεταξύ εκπαιδευτών και εξεταστών, σε κάθε περίπτωση δεν θα κλείσει εάν δεν κάνουν αυτό που χρειάζεται και οι δύο πλευρές. Αυτό δηλαδή το έκαναν οι συνάδελφοι τους εκπαιδευτές και στη Λέσβο. Στις 28 Ιανουαρίου ήμουνα στη Λέσβο, στην Διεύθυνση Μεταφορών, γιατί έκοψαν την πίτα τους οι εξεταστές και η Διεύθυνση Μεταφορών. Στις 2.30 ώρα το μεσημέρι λοιπόν που κατεβήκαμε κάτω στην αίθουσα για να κοπεί η πίτα, πήραν τηλέφωνο οι εκπαιδευτές της Μυτιλήνης. Και επειδή ήμουν παρόν, ζήτησα και τους είπα: ελάτε, ποιες είναι αυτή τη στιγμή κάτι άλλο το ότι κόβουν την πίτα οι εξεταστές. Οι εξεταστές δεν ήταν στην αρχή, αλλά μετά τους δέχτηκα. Ξέρετε τι έκαναν οι εκπαιδευτές της Λέσβου? Κάθισαν όμορφα και ανθρώπινα με τους ανθρώπους που συνεργαζόντουσαν για τόσα χρόνια και που στο μέλλον πάλι θα συνεργαστούν, τους εξεταστές δηλαδή, και τους είπα: ρε παιδιά, μέχρι τώρα πηγαίναμε μαζί. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι εμείς δεν μπορούμε πλέον να ζήσουμε. Έχουμε έξοδα, έχουμε οικογένειες να ζήσουμε, έχουμε τα παιδιά μας να πάνε στα σχολεία, στα γυμναστήρια, στα αγγλικά, στα φροντιστήρια, οπουδήποτε. Λοιπόν, κάντε μας τη χάρη, έχετε και εσείς δίκιο, αλλά κατεβείτε να κάνουμε λίγες εξετάσεις, να λαδώσουμε λίγο την τσέπη μας με χρήματα, και σωστά το έθεσα. Και αυτομάτως την άλλη μέρα είχαμε τρεις που είπαν ναι, θα κατέβουμε.